Ωραία. Κάποιος που δεν ξέρει από μουσική θα πει «Α, διασκευές, η εύκολη λύση». Ποια είναι η πραγματική δοκιμασία για εσάς και του κάθε καλλιτέχνη όταν επιθυμεί ή αναλαμβάνει να κάνει μια διασκευή ενός μεγάλου τραγουδιού? Να το φωτίσει με ένα άλλο φως, ένα φως στην προκειμένη περίπτωση σημερινό. Για τους λόγους που είπα πριν. Δεν έχω καμία πρόθεση να ούτε να συγκριθούν οι εκτελέσεις μου με τις παλιές, ας πούμε. Νιώθω μεγάλο θαυμασμό και μεγάλο, πώς να το πω, και δέος μερικές φορές μπροστά στις πρώτες εκτελέσεις. Στους τραγουδιστές, στους εκτελεστές, στους σολίστες κτλ. Απλώς αισθάνομαι ότι μερικές φορές τα αφήνουμε από το παρελθόν, το βάζουμε στο ντουλάπι, το βάζουμε στο μουσείο, το αποδίδουμε ένα υποκριτικό, ας πούμε, σεβασμό, με αποτέλεσμα να απομακρυνόμαστε από αυτό το θησαυρό, να χάνουμε την απόλαυσή του, την ουσία του. Και επειδή εγώ με τα δικά μου τραγούδια, κάθε χρόνο που κάνω συναυλίες, πάντα νιώθω την ανάγκη να τα αλλάζω, να τα ανακαλύπτω ξανά, να ξαναβρίσκω τον ενθουσιασμό που είχα όταν τα έγραφα. Γιατί άμα παίζεις ένα τραγούδι 20 χρόνια με τον ίδιο τρόπο, αρχίζεις και βάζεις τον αυτόματο πιλότο. Πάθεις να συνδέεσαι συναισθηματικά πια με αυτό. Εγώ λοιπόν και με τα δικά μου τραγούδια κάνω συνέχεια αυτό το παιχνίδι. Τα αλλάζω. Παίζουμε με άλλους ρυθμούς, με άλλους τρόπους, με άλλο ήχο. Τα τραγουδάνε οι συνεργάτες μου, τα τραγουδάω εγώ αλλιώς. Και αυτή τη φορά το έκανα και με τραγούδια άλλων. Ωραία. Τώρα, διασκευές ήρθαν να γίνονται σε μεγάλα τραγούδια, διασκευές δικών σας τραγουδιών έχουν γίνει. Χωρίς να θέλω να το προδικάσω, νομίζω ότι αρκετοί από τους τραγουδιστές αυτής της γενιάς δεν θα έχουν αντίστοιχη αναγνώριση στο μέλλον, πείτε το και έτσι. Είναι θέμα καθαρά των μουσικών, είναι θέμα του κόσμου που το ακούει, είναι θέμα της μουσικής βιομηχανίας γενικότερα. Ποιοι δεν θα έχουν αντίστοιχη αναγνώριση, οι σημερινοί που βγαίνουν τώρα, ας πούμε. Αυτό είναι νωρίς για να το κρίνουμε. Και εγώ όταν ξεκινούσα στη δεκαετία του 80 μας κοιτούσαν με μισό μάτι παλιότεροι. Να, όμως πολλά τραγούδια μείνανε από εκείνη τη δεκαετία και δεν μιλάω μόνο για τα δικά μου. Τα τραγούδια έχουν μια μυστηριώδη δική τους ζωή. Παράξενη υπόθεση τα τραγούδια. Τραγούδια που σήμερα φαίνονται να τα παίρνει ο αέρας και δεν δίνει κανείς σημασία, μπορεί μετά από χρόνια να επανέλθουν και να είναι πολύ αγαπητά στον κόσμο. Και άλλα τραγούδια που σήμερα χαλάνε κόσμο, μεθαύριο να ξεχαστούν εντελώς. Είναι περίεργη η σχέση των τραγουδιών με τον χρόνο. Αυτά τα τραγούδια που έχω διαλέξει εγώ δεν είναι αναγκαστικά τα σπουδαία, τα μεγάλα τραγούδια που λένε. Μάλιστα υπάρχουν και μερικές συνθέτες, όπως ο Τάκης Μουσαφύρης που είπες πριν, που δεν έχουν, κατά τη γνώμη μου, την θέση που τους αρμόζει, που τους αξίζει μέσα στο ελληνικό τραγούδι. Υπάρχουν άλλοι που θεωρούνται μεγάλοι και σπουδαίοι, ας πούμε, και κάποιοι είναι υποτιμημένοι. Εγώ διάλεξα τραγούδια που με έχουν σημαδέψει, που με έχουν συγκινήσει, τραγούδια της καρδιάς μου.